ζωντανά από το Hellenic TV επαγγελματικούς αγώνες πυγμαχίας, οι οποίοι διοργανώνονται στο Lee Valley Sports Center. Χορηγή των αγώνων The Ability Group, Hilton London Stadium Park, Edmonton Eagles ABC, Hellenic TV, YES Associates, Sprigtech, Bigfoot, The Alchemist Clinic and Flash Fitness. Special member of the Ability Group at Hilton London Stadium Park. Στην μπλε γωνία βρεύουμε το Richie Lynch. And now, ladies and gentlemen, please welcome his opponents, also from Kent. Εδώ και στην πλε γωνία τον Jake Petit. Ο αγώνας είναι 4 γύρους. Είναι 4 τρίλεπτους γύρους. Η κατηγορία των αθλητών είναι Bantamweight. Ελαφριά κατηγορία. Αυτός είναι ο Ρίτς. Τα από κάτω, ναι. Τους αγώνες παρακολουθείτε ζωντανά από το Hellenic TV. The more famous person you come through, and the sexy lady next to you, you come to. And then the hitman standing outside of heaven, waiting for God to come and get me. I'm too uncool, unschooled to the rules, and too gumshoe. Ladies and gentlemen, Legonia Jake, Kokini Gonia Rich, presents four Freeman rounds in the bantamweight division. Jake, Legonia Rich, gonna wear the red shorts with the white trim. Weighing in a 9 stone even tonight, he enters the ring for the 37th time. As professional, from Kent, Slick Rick, Ricky Lynch. And his opponent, boy in the red corner, wearing the white shorts with a silver trim. Weighing in at 9 stone 2 pounds. He is undefeated with a record of 3 wins, no losses. Also from Kent, Jay Petit. Your referee, Jimmy Jackson, with a challenge coming on top of the bell. Repose. Αθλητές από το διευθυντή, ακούνε τους καονές και ετοιμάζουν να αρχίσουν τους μάτς. Second down. It's banging, Dominic's running. Ο Τζέικ, ο οποίος αγωνίζεται στην κόκκινη γωνία, είναι αντεφίτες μέχρι στιγμής. Οι αγώνες είναι χορηγία του The Ability Group with the London Stadium Park. Yes, big man, I love that. Βλέπουμε τον Τζέικ να παίζει πολύ μέση. Not on it, bro. The spanking is not on it. Να παίζει πιο επιθετικό παιχνίδι αντίθετα με τον Ρίκι, ο οποίος παίζει περισσότερο. Στους πόντους μέχρι στιγμής είναι ο Ρίκι. Έχει το πάνω χέρι ο Ρίκι στους πόντους. Έξυπνος ο Ρίκι, παίζει σώμα και πάλι σώμα. Oh, Jake, sorry. I love that. Yes. Don't stop now. And Jake δείχνει να έχει το πάνω χέρι. Είναι το λευκό σορτσάκι. Yes, son. Ο οποίος ήδη φαίνεται να το έχει φύγει το άγχος και να παίζει πιο άνετα. You can't get smacked, but look at him. Bang him, G, I got you. Ο Τζέκη κατεβάζει τελείως τα χέρια.
Στάγιο. Δείχνει ότι είναι πιο άνετος, αλλά είναι και λίγο ρυψοκίνδυνο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να φάξεις κάποιο χτύπημα. Τοπ. Ωραίος. Ο Τζέικ παίζει ανάποδη στάση. Είναι αριστεροχέρας από ό,τι βλέπουμε και παίζει δεξίχερη μπροστά. Οπότε είναι κάτι που ίσως μπερδεύει τον αντίπαλο, αν έχει συνηθίσει να παίζει με δεξιόχερες. Ωραίο μάτς, συγκυρισμένο. Ο Τζέικ προηγείται κατά πολύ στους πόντους. Hey, second round, 5-pound knockout. How much is the odds? Τέσσερις γύρους των τριών λεπτών. Yes! Ο Τζέικ παίζει πολύ επίθεση. Δεν ξέρουμε αν είναι η τεχνική του Ριτς να τον κουράσει και να τον νικήσει στους επόμενους. Go on, son! Got 10 pound on you! 5 pound on round 2. I've got 20 pound on that one. Πρώτο γύρο θα έχει τελειώσει για να προχωράμε στο δεύτερο γύρο. Τελειώσει το ένα λεπτό διάλειμμα και πάμε ξανά πίσω στο παιχνίδι στο δεύτερο γύρο. Γύρος δεύτερος, ο πρώτος γύρο είχε ο Τζέικ, κόκκινη γωνία. Βλέπουμε ωραία ακτιβήματα από τον Τζέικ, καθώς και ο Ρίκη προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί και αυτός κατά κάποιο τρόπο. Στο πρώτο γύρο βλέπαμε το Ρίκι να υποχωρεί και να έχει το πάνω χέρι ο Τζέικ. Στο δεύτερο γύρο βλέπουμε τον Τζέικ να υποχωρεί, έχει ακόμα το πάνω χέρι. Αλλά ίσως έχει κουραστεί, γι' αυτό υποχωρεί και λίγο. Ωραίος ο μικρός, δείχνει έμπειρος, ο Τζέικ. Throw the flag, I mean, throw the towel. The Ability Group, Hilton London, Sion Park, Edmonton Eagles ABC, Hellenic TV, YS Associates, Straight Tech, Richfort, The Alchemist Clinic, Flash Fitness. Special mentor of the Ability Group and Hilton London, Sion Park. Παρακολουθείτε ζωντανά τον αγώνα από το Hellenic TV. Από ό,τι φαίνεται, ο Τζέικ Πέτιτ έχει και το δεύτερο γύρο. Συνδύζει και το δεύτερο γύρο. Καθώς δείχνει ότι έχει πολλή εμπειρία, είναι πιο άνετος. Φάνηκε ότι ξεαγχώθηκε από τον πρώτο κιόλας γύρο, πήρε το πάνω χέρι. Yes. Finish him. Make it quick. We've got more fights to watch. Yes, again. Ο Ρίκη φοβάται να βάλει χτυπήματα πίσω. Αν και πιέζει τον αντίπαλό του, παίζει πολύ άμυνα, κλειστά χέρια. Ενώ κάλλιστα είναι πιο ψηλός και μπορεί να χρησιμοποιήσει το ύψος του για να κρατήσει απόσταση. Παρ' όλα αυτά δεν το κάνει, δεν ξέρω αν είναι από το άγχος του. Yes. Ενώ μπορεί, το βλέπουμε να χάνει, ενώ μπορεί να κερδίσει. Ο Τζέικ άρχισε και το παίζει λίγο πιο άνετος. Αλλά αν αρπάξει κανένα χτύπημα, θα πέσει νοκάουτ, όπως είδαμε πολλές φορές και σε άλλους γνωστούς αθλητές. Δεύτερος γύρος πάει στον Τζέικ, κόκκινη γωνία. Τέλος του δεύτερου γύρου και οι καθηγητές πάνε στις γωνίες τους. Seconds out, round three. Ετοιμάζονται για τον τρίτο γύρο και πάμε. Να πούμε ότι χρειάζεται υπερβολή αντοχή για να παίξεις τρεις γύρους box, πόσο μάλλον τέσσερις. Αυτά τα παιδιά φαίνεται ότι δούλεψαν σκληρά για να φτάσουν μέχρι εδώ, για να παίξουν σήμερα.
Παρ' όλα αυτά, ο Ρίκη πρέπει να κάνει κάτι για να ανακτήσει τους πόντους στον τρίτο και τέταρτο γύρο. Μπορεί να νικήσει μόνο με ισοπαλία ή με νοκάουτ. Αλλιώς δεν μπορεί. Είναι εναντίον του. Καθώς ο Τζέικ προηγείται δύο γύρους. Από ό,τι φαίνεται έχει για τον τρίτο γύρο. Bang it. Ο Ρίτσι χρειάζεται μόνο ένα νοκάου για να νικήσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο Τζέικ μπορεί και να του το δώσει το νοκάου. Συνέχεια ακάλυφτος, κάτω χέρια. Είναι καλό να είσαι άνετος. Αλλά κάποια στιγμή, καμιά φορά είναι πολύ υψοκίνδυνο και πρέπει να στοιχίζει για τον αγώνα. Ένα χτύπημα είναι αρκετό. Μισό δευτερόλεπτο. Ο Τζέικ Λίνις πολλές φορές έκλεισε τον αντίπαλό του στη γωνία, αλλά δεν είδαμε αποτελέσματα. Απλά τον άφησε στη γωνία. Πιέζει μόνο, δεν ρίχνει χτυπήματα. Άτσαλο, χούκ, τεχνική ζύρο. Ωραίος συγχειρισμένο, άρχισε και σήκωσε τα χέρια πάνω τον Τζέικ. Επιτέλους κατάλαβε ότι πρέπει να... Ό,τι παίρνει χτυπήματα, μάλλον τον άγγιξαν τα χτυπήματα και τώρα σήκωσε και χέρια. Ο Ρίτσι τον έχει στα σύνια τον Τζέικ. Τρίτος γύρος, ίσως να είναι ισοπαλή, αλλά δεν νομίζω, μάλλον είναι του Τζέικ και ο τρίτος γύρος. Ετοιμάζονται για το τέταρτο γύρο οι αθλητές, πίσω στις γωνίες, ξεκουράζονται, πίνουν νερό, ακούν συμβουλές. Ετοιμαζόμαστε για το τέταρτο και τελευταίο γύρο του αγώνα μεταξύ του Ρικ Χίρλι και του Ντρέικ Πέτιτ. Απλώς φαίνεται ότι ο Ρίκι είναι άπειρος. Είναι πιο άπειρος αθλητής από τον Τζέικ Πετίτ. Αν και ο Τζέικ Πετίτ ξέρει ότι έχει τον αγώνα, οπότε... Yes, I like that. On, yes! Should have knocked him out there, man. Απλά τρέχει και αφήνει τον αγώνα να... Αν τελειώσει ο χρόνος. Αλλά όπως είπαμε, μέχρι τον τελευταίο δευτερόλεπτο δεν μπορείς να βγει με σιγουριά ποιος είναι ο νικητής. Είδαμε πολλές φορές σε αγώνες box να έρχεται νόκαουτ από εκεί που δεν το περιμένεις. Και τόση δουλειά αν πάει χαμένη από ένα τυχερό χτύπημα. Ωραίο χτύπημα στο σώμα. Go, Ricky! I feel like the woman I was filming.
Fuck you out, son. Είδαμε τον Τζέρα να περνά να πεις συνάχτη το δυνατό χέρι. Go on, son. Με το πίσω του χέρι στον Ρίτσι. 10 seconds to go. Και να είναι και νόκαουτ. Αλλά δεν το δίνει. Ο Τζέικ το παίζει απλά χαλαρά για να τελειώσει τον αγώνα χαλαρά. Δεν πάει για νόκαουτ. Yes! Both know you lost, bro. Αυτοί οι αθλητές είναι η κατηγορία στο Bantamweight. Είμαστε στον τέταρτο γύρο, τη μέση του τέταρτο γύρο. Special mentions of the ability group in Hilton London Sion Park. Τέλος του τέταρτο γύρο. Ladies and gentlemen, at the four rounds of action, we go to the referee scorecard. Chaz Cookie scores about 40-37 in favor of your winner and still undefeated, Jake Pettine! And let's hear from your runner, Ricky Leach. Ladies and gentlemen, please welcome your first boxer into the ring from Brixton, Ashley Payne-Jones. Hey, this guy's a serious man. Is it this guy? It's a really good call. This guy's a serious man. And now, ladies and gentlemen, please welcome his opponent, originally from Romania, Andrei Sotaras. Και στην πλέον γωνία έχουμε τον Ashley Μπέιλεν Ντάμερ. Κατηγορία middleweight. And in the blue corner, wearing the blue shorts, weighing in at 12 stone 1 pounds. He has a record of 3 wins with 5 defeats from Brixton, Ashley Payne-Jones. And his opponent finds the red corner, wearing the black shorts with a white trim, weighing in at 11 stone 11 pounds. Tonight he makes his professional debut from Romania, Andrei Sotaras. Άνδρες Σαουδόρ στην κόκκινη γωνία, Ashley στην μπλε γωνία. Όπως στην αρχή του κάθε αγώνα, οι αθλητές παίρνουν τους κανόνες από τους διαιτητές. Βγαίνουν έξω οι βοηθοί. Τον Άντρες στην κόκκινη γωνιά και τον Άσλι στην μπλε γωνιά. Αγώνας αρχίζει. Yes, Kostas! The battle of the champ! Yes, Kostas! Go, Alas! Go,
down one day. Oreos Abonas, he has shown. He has come in a gringo knockout. And the Sangurasun gave you a disco and next one, the series years. Knock him out! Knock him out! Make it quick, son! That's 5 pounds up! Just again, so this is the action. Bona, bona! Bang your mash! Bang him! Ash, yes. The rest of the team had an Ashley. Finish it. Και δύο μεσαίας κατηγορία αθλητές, αλλά είναι δύο δυνατοί αθλητές που τα χτυπήματα θα είναι όπως ήταν στον προηγούμενο αγώνα, είναι πιο βαρετά. Άρα κάνουν ζημιά. Είναι ίσως αγώνα μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να νικήσει τον πρώτο γύρο. Με σιγουριά. Όλο χτύμα από το Ashley. Σώμα. Why is he trying to hurt people? Hey, hey, make him! Go, Ash! Atel over Hanamon and Ashley. Angaya Sigan Valley. Second and break of the DDs, he ξανά. Συνεχίζει με αγώνα. Και οι δύο είναι επιθετικοί αθλητές. Συνέχεια του δεύτερου αγώνα με το δεύτερο γύρο. Don't listen to him. 1-2, Ash, 1-2. Yes, Ash, show what's good. Bang him. Right, step back, I'm touching. Step back. Αυτή δεν χαρίζει, δεν μου αφήνει καθόλου να αγκαλιαστεί. Μόνο action δείχνει. 1-2, Ash. Θέλει να δείξει μια αθλητές. Yeah, maybe just 10 pounds, bro. Don't come around. Τώρα σε ωραία χτυπήματα ο Άνδρου. Άνδρου. Ωραίο δεξί στο σώμα από τον Άνδρου. Βλέπουμε τον Άσχη να παραπατάει. Για αρκετά χτυπήματα που βλέπουμε τώρα που πάει που μπαίνει επίθεση σκύβει υπερβολικά δείχνει ότι πρέπει να χτυπήσει περισσότερα χτυπήματα γιατί ίσως να είναι και το τέλος του αγώνα. Ας
actually better fucking look at that. Come on out, Rodex. Πέρασε ο Άντρος στον Άσλεϊ. Και οι αθλητές πέρασαν πολύ ωραία στην βήματα. Φάγες ξύπνημας στο συμβόλαιο ο Άσλεϊ. Δεν μπορεί να συνεχίσει, ίσως να φάει μέτρημα από τον διαιτητή. Σώζεται από το καμπανάκι. Βοηθεί έξω. Και συνεχίζουμε στον τρίτο γύρο. Βλέπουμε ότι ο Άντρεϊ να δέχεται χτύμα στον τρίτο γύρο, μάλλον τελείωσε η αντοχή. Και ο Άσλεϊ να έχει το πάνω χέρι σε αυτό το γύρο. Δέχτηκε ωραίο χτύπημα ο Άντρεϊ από τον Άσλεϊ. Ωραίο δεξί χτύπημα, δυνατό χτύπημα. Φαίνεται να κουράστηκαν και δύο άθλητες και αφεύγουν τα χέρια ανεξέλεκτα και να έχουμε πιο συχνά αγκαλιάσματα μεταξύ τους. Το οποίο το αγκάλιασμα είναι σημείο ξεκούρασης. Τα χέρια φαίνεται δεν κινούνται. Δεν γίνονται με την ίδια ταχύτητα όπως κινούνταν στον πρώτο γύρο που είχε πέγανε σαν ρουκέτες. Είναι ο τρίτος λεπτός και παίζουν με τέτοια ένταση φυσικά για να κουραστούν. Είδαμε πάρα πολλούς αθλητές που δεν βγάλανε Δεν βγάλανε καν τον τρίτο γύρο. Περνά κάποια ωραία καθαρά χτυπήματα ο Άσλεϊ στον Άντρεϊ. Αυτός ο γύρος μπορούμε να πούμε ότι ίσως είναι του Άσλεϊ. Παρατήρησα από τον διαιτητή στους δύο αθλητές. Yes. Ο Άντρεϊ είναι έτοιμος για θέση νόκαουτ, δεν νομίζω να αντέξει παραπάνω χτυπήματα. Όσο καλός και να είσαι, το σώμα αντέχει μέχρι κάποια πίεση χτυπημάτων. Μπορεί να θες να συνεχίσεις, αλλά όταν δέχεις χτυπήματα, το σώμα παραλύει, τα πόδια δεν μπορούν να σε αντέξουν. Το μυαλό μπορεί να συνεχίσει, αλλά το σώμα δεν σε αφήνει. Αυτή είναι η μαγεία του box. Όταν προσπαθείς να συνεχίσεις, δεν το σώμα δεν σε αφήνει. Τέλος του τρίτου γύρου. Και τελευταίος, τελευταίος αφήντες. Βλέπουμε το κοινό στο πραγμάζι υπέρ και εναντίον των αθλητών. Αθλητές ξέρουν ότι είναι ο τελευταίος γύρος και ίσως είναι ισόμπαλοι και πρέπει να τελειώσουν όλα σε αυτόν τον γύρο, οπότε τα δίνουν όλα. Με όση αντοχή τους έχει απομείνει. Take his nose.
Yes, I love that. Να πω ότι στον ήχο είναι ο Παύλος, στην κάμερα είναι ο Άγγελος, ο Τάκης στο Settings και ο Γιώργος κάτω στο link. Παρακολουθείτε τον αγώνα από το Cornell, τον αγώνα από το Lee Valley Sports Center. Ο αγώνας είναι χορηγία του RBD Group, Hilton London, Station Park, Edmonton Eco ABC, Hellenic TV, YS Associates, Straight Set, Bridgeford, The Ultimate Clinic, Air Flash, Cleveland. Φαίνεται ο Άσλι να πέφτει το πάνω χέρι και να περνάει κάποια δυνατά κλειδίματα στον αντίπαλό του τον Άντρου. Βλέπουμε τον Άντρια σπρώχνει τον αντίπαλό του, δεν έχει δύναμη να συνεχίσει, οπότε είναι εύκολο για τον Άσλι τώρα, είναι ευκαιρία. Να δίνουν όλα οι δύο άθλητες σε αυτό το γύρο. Ναι, τον Άσο να χαλαρώνει. Καλά όμως το παιχνίδι του Άσο. Κατάλαβε ότι κουράστηκε ο αντίπαλος και είναι πιο εύκολο να το ελέγξει. Πέρασε ξανά χτύπημα καθαρό. Με το δυνατό χέρι. Αυτοί θα ανταλλάζουν ωραία χτυπήματα και ακόμα στέκονται στα πόδια τους και παίζουν μπότς. Αυτό τρελαίνει το πλήθος. Τέλος όλοι αυτοί γύρω. Σε λίγο θα δούμε και τον νικητή. Ποιος είναι αυτοί γύρω, δεν ξέρουμε σιγουριά ακόμα. Άσλι θα είναι πολύ σίγουρο για την νίκη του. Τώρα να δούμε το διευθυντή θα μπει και οι νικητές. Lee Emery scores about 38-38, declare this a draw. Σοβαλία, κύριε Σκεφίλη. Σοβαλία, τους δύο αθλητές. Πολύ ωραία παιχνίδια για τους δύο αθλητές. Και τώρα πάμε στον τρίτο αγώνα. From Yorkshire, Taryn Snow. Οι επόμενοι αθλητές είναι cruiserweight weight κατηγορία. Cruiserweight. Δεν ξέρω τι κατηγορία είναι αυτή, αλλά μπορείτε να μας κατηγορία. Επίσης ο αγώνας είναι 4 γύρι των 3 λεπτών. Μπλε γωνία. Darren Snow. Κόκκινη γωνία. Aaron Griben. Come on, Alex.
that on our own rhythm. Ladies and gentlemen, Costas Evangelos on behalf of Premier Boxing presents four three-minute rounds in the cruiserweight division. And in the blue corner, wearing the blue shorts with the black trim, weighing in the 14 stone even. Tonight he enters the ring for the 35th time as professional. From Yorkshire, Taron Stone. Nice close to Livonia. And his opponent fighting at the red corner, wearing the white shorts with the blue trim, weighing in at 13 stone, 13 pounds. Tonight he makes his professional debut from Tottenham. Knock him out, one peck. Thank you. I want to see a knockout. Μαρτίκα, μπορεί πιθανόν να δούμε και ένα knockout από αυτούς τα κιλά. Από αυτό τον αγώνα. Seconds out. Hey, Snow, sit down. Come on, Aaron. Ανάποδη στάση παίζει ο Άρον. Finish it. It must be so stressful for you, Aaron's mom. Are you alright, darling? Fire, bro! So hey, blame it on Aaron, I'm for you. No, on Darren Dombiezi. Συνέχεια. Bobby's the only, Bobby's the Tottenham fan, look at him. Αλλά παίζει μόνο κεφάλι. Ίσως θα πρέπει να παίξει και λίγο σώμα, wow. On Darren. Okay, Wednesday, don't be Tuesday. Βλέπουμε τον Άρη να συνεχίζει με αυτές τις βήματα. Μόνο επίθεση. Κάθος προσπαθεί να απαντήσει κάπως ο Ντάρεν. Σνέου. Να πω την αλήθεια, περιμέναμε πολλά πιο πολλά από αυτούς τους δύο όταν τους είδαμε στη γωνιά πριν αρχίσει ο αγώνας. Where do I get the red one from? Yes, Aaron! Oh, yes! Not on it, bro. Yes, I'll finish him! Get to wear it! Get to wear it! Get to wear it! Aaron's out, but I'm gonna lock this red one. Stowe looks at the ref. Yes, Aaron, yeah. The opponent looks at the ref. Τέλος του πρώτου γύρου. Ο πρώτος γύρος πάει στον Άρο να αποδείξουμε. Κόκκινη γωνία. Στον πρώτο αγώνα είδαμε τον Άρο να έχει τον πάνω χέρι. Και τώρα βλέπουμε τον Ντάρεν να υποχωρεί επίσης όπως αποχωρούσε. Όπως υποχωρούσε και στον πρώτο γύρο, να υποχωρεί και στο δεύτερο γύρο. Χρειάζεται λίγο περισσότερο αποφασιστικότητα. Για να παίξει τη box. Το βλέπουμε, ίσως φοβάται λίγο να του φάει χτυπήματα.
don't knock him, I'm going to knock him off on the back. Συνεχίζει έτσι ο Ντάρεν, δεν το βλέπω να κερδίζει. Άλλο να παίζεις άμυνα και άλλο να υποχωρεί συνέχεια. Αν δεν παίζει άμυνα να το καταλάβω, αλλά δεν παίζει άμυνα, απλώς σου φάτε να μπει. Αλλά ακόμα είναι νωρίς για να κρίνουμε τα αποτελέσματα, υπάρχουν ακόμα 2,5 γύρι. Ίσως και η τακτική, αλλά δεν νομίζω. Ο Άρμος στον παρόχει τον πάνω χέρι και στο δεύτερο γύρο. Βλέπουμε τώρα τον Άρο να είναι ανοιχτός. Μπορεί να πετύχει χτυπήματα ο Ντάρεν, απλά δεν. Δεν προσπαθεί καν. Του αγώνα του Boxing Festival. Συνεχίζει να υποχωρεί. Προσπαθεί να κάνει μια προσπάθεια για επίθεση, αλλά του βγαίνει άτσαλα. Και το μόνο που καταφέρει να μένει ανοιχτός και να δέχεται χτυπήματα. Ο Άρον περνάει πόντους άνετα. Κάθε επίθεση μπορεί να περάσει 3 πόντους εύκολα. Με τον Άρεν, με το λευκό σορτσάκι. Τον Άρεν με το λευκό σορτσάκι και τον Ντάρεν με το μπλε σορτσάκι. Ό,τι φαίνεται ο Άρεν έχει και τον τρίτο γύρο. Μόνο ένα τυχερό κτύπημα μπορεί να δώσει τη νίκη στον Ντάρεν με τον μπλε σορτσάκι στην μπλε γωνία. Ξανά σκηνιά, ξανά σκηνιά ο Ντάρεν. Δέχεται χτυπήματα από τον Άρον.
Don't let him see it. Out of breath. Yes, watch him. Come on. Fight him. Stop. Oh, come on, Aaron, man. Go on, Aaron. Phil Mitchell, mate. He's tired. He's a fool. Get him, Aaron. Any arrows out on us? Punch him, I'm banging from this. Bobby, go to the point. Πιο δυνατά, δεν ακούγεσαι. Πιο δυνατά, δεν ακούγεσαι. Είσαι live τώρα. Τελικό γύρο. Darren αντίον Aaron. Go, Darren! Darren, Σορτσάγκιν, Aaron White, Σορτσάγκιν. Come on, Aaron! Working. Bang him, keep... Yes, come on, Aaron! Σαν να ξύπνησε λίγο, Darren. Go on, Aaron! Βλέπουμε τον Γκάρεν στο τέταρτο γύρο να προσπαθεί να περάσει κάποια χτυπήματα. Αλλά πάλι δεν είναι αρκετά, είναι παίζει πολύ κλειστά, πολύ αμυντικά, παραπάνω δέχεται χτυπήματα από ό,τι δίνει. Ένα ο Άρον περνάει συνέχεια χτυπήματα, παίρνει πόντους. Βλέπουμε και τους δύο αθλητές κουρασμένους. Send this guy back to the country. Concentrate. Go back to York, my friend. Off the rope. He's not on it. He's tired. Thank you, Aaron. Yes, Aaron. Yes, Aaron. Σε αυτά τα κιλά όμως είναι δύσκολο να μπεις. Ποιος θα μπορεί να είναι ο νικητής. Ο αγώνας είναι υπέρ του Άρων, με 3-0 μέχρι στιγμής γύρους. Αλλά αυτά τα κιλά μπορεί να μην πάρουν αυτοί στο δευτερόλεπτο. Ένα χτύπημα καλό. Μπορεί να τελειώσει την αγώνα. Yes! Again, but just keep doing it. Yes. Come on, Aaron. Chaz currently scores about 40-37 in favor of your winner by decision. Aaron! Ladies and gentlemen, please welcome your first boxer into the ring from Essex, Dylan Draper! Oscar. Yo.
Hey, maybe Yilmaz, you know me. Next one. And now, ladies and gentlemen, please welcome his opponent from Swansea. Sorry about that. Yes, come on, Welsh. Come on, Welsh. Κοίτα στους αγώνας, με τον Dylan Grabber, στην Λεγονία για τον Grand Prix στην Κόκκινη Λεγονία. Κατηγορία, δεν κάνω λάθος, 69 πλην κιλών. Χορηγή του αγώνα, κύριε χορηγή του αγώνα, The Ability Group, Hilton London, Sawyer Park. Βλέπουμε τον Μπρίντλεϊ να μπαίνει με σιγουριά μέσα, με αυτοπεποίθηση στην κόκκινη γωνία. And in the blue corner, wearing the white shorts with the blue trim, weighing the 10 stone 5 pounds. Tonight he enters the ring for the 23rd time as professional. From Essex, Dylan Draper! And Dylan Draper, and his opponent in the red corner, wearing the white shorts with a gold trim, weighing in a 10 stone 12 pounds. Tonight he makes his professional debut from Swansea. Stephen Pucci. Is that her blood? Nah, but she put us away. Knock him out, Price! Yes, but I got the price on you. I'm not shy, I'm not shy. Come on, Ephesus. Did you want to do this? Did you want to do this? Second out, round one. Amen. Πρώτος γύρος. Βλέπουμε το Price να πέρασει. Yes, Price. Ωραίο αριστερό. Ένα ωραία αριστερά χτυπήματα. You have to base με τα χέρια. What's he doing, Price? Oh, yes, Price! Yes, yeah. Fucking Muhammad Ali, bro. Like Ολί αριστερό από τον Price. Yes. Περνά ωραία αριστερά χτυπήματα. Προηγείται στους πόνους προς τον παρό. Yes, Price. Ωραίος και άνετος ο Price, δείχνει ότι έχει εμπειρία πάνω του, είναι άνετος στο ring, έμπειρος αθλητής και οι δύο έμπειροι αθλητές, αλλά ο Price λίγο πιο έμπειρος. Yes, Price.
Make you pay the price. Kick him off, Price. We're going to Price now. Que negai dans du balodu. Mais tu peux faire quoi sur this? He said sold him. Un κόκκινη γωνία και το πάμε χέρι. Yes, man. Come on. Dance it. Yes, yes. Yes. I'm starving, bro. Τέλος πρώτου γύρου. Από ό,τι φαίνεται ο Price έχει τον πρώτο γύρο. Νικητής πρώτου γύρου. Round 2. Ξανά ο Price στην επίθεση από τα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου γύρου. Yes. Yes. Love it. Yes. Come on. Πολύ χορό, απίστευτη αντοχή, ειδικά του Price που δεν σταμάτησε λεπτό να χορεύει για να βγαίνει επίθεση και δεν φάνηκε να κουράστηκε καθόλου. Yes, yes. Lock him. You got to touch him, Price. You're a boy. I like that. Ωραίος ο Price, άνετος, ταχύτητα πολύ, τεχνική. Ξέρει τι κάνει. Φαίνεται να κυριαρχεί στο ring. Έχει την άνεση, λες και είναι σπίτι του. Πήρε το κέντρο του ring ο Price και άφησε τον Dayline να πηγαίνει γύρω-γύρω στο ring. Οπότε ο Price δεν χρειάζεται να κάνει μεγάλα βήματα για να κουράζεται. Τον Dayline κουράζεται μόνο και μόνο που πάει γύρω στο ring. Προσπαθεί ο Dayline να απαντήσει κάπως στα χτυπήματα του Price, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Άλλο επίπεδο. Τέλος δεύτερου γύρου. Okay. This is the next. Oh. The next. Συνεχίζουμε στον τρίτο γύρο. Βλέπουμε τον Dayline να ζωντανεύει λίγο περισσότερο στον τρίτο γύρο και να περνάει με την αρχή του κουδουνιού κάποια χτυπήματα. Αλλά ο Prince δεν αργεί να ξαναπάρει το πάνω χέρι. Αυτή τη φορά, ξανά ο Prince διεκδίκησε το κέντρο και αφήνει τον Dayline να κάνει κύκλους από το κέντρο. Yes, come on! Hey, ref, he's trying to headbutt him. He's like a skinny filming. Come on, press!
Bread. I'll tell you who got the prize. Knock your prize! We have to give the Bernal prize on Deerland. Yes, come on, prize man! Poi di fanno che trovo il giro spice on price. È la fria categoria che era un knockout. Sorry, just trying to teach my son a few things. Mia vla vi sta foto. Is that their corner? They call it out. That's their corner, mate. Come on! Come on! Wales! Come on, Blue Shorts! Wales! Oh, that's it. Oh. Hey! The first one, one. Oh! Long jump. Hey! Αυτή είναι μια ευκαιρία να ξεκουραστούν οι αθλητές. Και ίσως ο Ντέιλαν να ξεκουραστεί αρκετά για να δεν νομίζει να έχει νόκαουτ. Είναι ελευθερία κατηγορία αθλητών. Δεν νομίζει να δούμε κάποιο νόκαουτ. Σε αυτή την κατηγορία. Go Price! Beat him out of Tottenham, beat Chelsea! He's just there to get hit, Price. He's a punching bag. He's a punching bag. He's a speedball without him. Hello, Stribuliero. Relax over there. Check it out. Τέταρτος και τελευταίος γύρος. Μόνος τρόπος να νικήσει ο Ντάιλαν είναι με νόκαουτ, αλλά δύσκολο. Yes, Price! People that like don't want to be in the ring with you, Price. Yes, Brad, knock him. What brush? Pop it. Shot. Yes. No, I don't exist on some of them pies. Αρχίζει αυτή η αντοχή του Πράις, τέσσερις γύρους χορεύει, χωρίς να δείχνει τους μία κουράσεις και έχει κυβελέχο και τους τέσσερις γύρους. Είναι δύσκολο να αντέξει τέσσερις γύρους, όχι να χορεύεις κιόλας. Είδαμε πολύ μεγάλους επαγγελματικούς αγώνες, επαγγελματίες αθλητές, που ίσως κοράζονται στον 7ο γύρο. Απελπιστικά χτυπήματα από τον Ντέιλαν. Last 20.
Give me the price! Δεν είναι σηκώδη. Get price! Αλλά ήταν καλός πόντος. Καθαρός. Θέλουμε το price να κυνηγάει. Τον Ντόιλ, ναι, στο ring. Σκύβει το κεφάλι ο... Τελείωσε ο αγώνας. Και οι τέσσερις γύροι. Ladies and gentlemen, at the four rounds of action, we've had a go to the referee scorecard. Lee Emery scores about 40-36 in favor of your winner. Brad, you have won! Good news, Agona. Win of price. 4-0. And let's hear for your runner-up, Dylan Trooper. Ο επόμενος αγώνας είναι μεταξύ του Γιλμαν Σκάια και Νάχεμ Τσάουτρι. Βλέπουμε τον Αχίλ στην μπλε γωνία και τον Γιώμας Κάια στην κόκκινη γωνία. Κατηγορία super lightweight. Κόκκινη στην μπλε γωνία Ναχίμ και Ιλμαζ στην κόκκινη γωνία. Κατηγορία αντέντα όλα από τους 54 κιλών. Ladies and gentlemen, Costas Evangelis, Premier Boxing present four premier rounds in the super lightweight division. And in the blue corner, wearing the blue shorts and the white trim, weighing the 10 stone 4 pounds. Bless or Tsagi, Naheem. As a professional, from Blackburn, Naheem Chowdhury. Black shorts with a red trim. Weighing in at 10 stone 4 pounds. Tonight he makes his professional debut from right here in London. Yilmaz Khan! Easy, come on, Yilmaz. You got one over him, then, second out, round one. Ξεκίνησε ο αγώνας. Το πρώτο χτύπημα από το Γιλμαζ Κάια. Βλέπουμε τον Κάια στην κόκκινη γωνία.
τα πιέζει τον αντίπαλό του. Δύο δεξιά στο σώμα χωρίς στόχο. Yes. Az içine, az içine. Hey ref, watch that. You're moving a bit through these. You must fight them. Παίζουν συντηρητικά και δύο αθλητές. Ένα overhand από τον Ναχίμ, αλλά δεν βρήκε στόχο. Και οι δύο αθλητές περιμένουν το timing για να αλλάξουν δυνατά χτυπήματα. Δύο αθλητές του ίδιου επίπεδου. Ο Ναχίμ παίζει παραπάνω άμυνα. Ενώ ο Κάια προσπαθεί να περάσει χτυπήματα, θέλοντας παραπάνω επίθεση. Τέλος πρώτου γύρου. Είναι ο πέμπτος αγώνας, δεύτερος γύρος. Καλιά στην κόκκινη γωνία, να χύλει στην μπλε γωνία. Πόντος για τον Καλιά. Χορηγεί The Ability Group and Hilton London Sion Park. Οι δύο βασικοί χορηγοί. Παρακολουθεί τους αγώνες ζωντανά από το Hellenic TV στο 264 Freeview Channel. Είναι δύο αθλητές. Μόλις έφαγε μέτρημα, έπεσε κάτω, αλλά δεν ήταν νοκάου. Έπεσε ψυχολογία του. Yes, come on! Come on, you man! Thank you, bro! Fuck this pussy all up, man! Thank you, bro! Παλιά πήρε το πάνω χέρι και έχοντας το πλεονέκτημα στο δεύτερο γύρο. Αυτό το πλεονέκτημα στους πόντους και ο
τον Αχίμ πρέπει να τρέξει, να πάρει με πόντους την ισοπαλία, γιατί δεν μπορεί να πάρει το δεύτερο γύρο, εκτός κάνει νοκάουτ. Πρέπει να τρέξει να πάρει την ισοπαλία του δεύτερου γύρου, αλλιώς χάνει το γύρο. Τέλος δεύτερου γύρου. Second out. Round 3. Και πάμε στον τρίτο γύρο τώρα. Ωραίο overhand από τον Καγιά, αλλά δεν βρήκε στόχο. Βγήκε στην επίθεση ο Ναχίμ, ξέρω ότι έχασε το προβάδισμα. Κάποια συγκεκριμένα από τον Ναχίμ. Τέλος του Μπουγέρου. Checked out. Fourth and final round. Έτσι έξω αρχίζει ο τέταρτος γύρος. Τέταρτος γύρος. Οι αθλητές έχουν αντοχή ακόμα. Περιμένουμε να τα δώσουν όλα σε αυτό το γύρο. Yes, yes, come on! Yes, give it to him! You don't want no smoke, come on! Καλιά περνάει κάποια χτυπήματα. Every round,
γίνει ο Χάμ στην επίθεση. Αλλά όχι για πολύ. Μόνο για δύο χτυπήματα. Ξανά πόντος για τον, για τον Καϊά. Human, Καϊά, κόκκινη γωνία με το κόκκινο στο στάγι, το μαύρο κόκκινο στο στάγι. Και τον μπλε και το λευκό είναι ο Καϊά. Είναι ο Ναχίμ, sorry. Sen tell you back to black pember. Go you man. Finish him. Got a nice bank roll. Got more power, bro. Για αφιβές του δύο επίπεδου. Τέλος ένα του γύρου. Ο Βαγιά προηγείται σίγουρα ένα γύρο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε για τους υπόλοιπους. Ladies and gentlemen, the four rounds of action we've had a go to the referee's scorecard. Chaz Koki scores about 39-36 in favor of your winner by decision. Yilmaz Kaya! Yilmaz Kaya! Ladies and gentlemen, please welcome your first boxer into the ring from Leicester, sir. Tech boy, Michael Williams! Yes, my brother. And now, ladies and gentlemen, please welcome his opponent from Norwich, Roiland Johnson. Blegonia, Mikhail Williams. Kogini Gonia, Roiland Charlton. Evangelos Premier Boxing presents four female rounds in the super lightweight division. And in the blue corner, wearing the blue shorts with a white trim, weighing in at 10 stone 7 pounds. Tonight he enters the ring for the set ninth time as professional. From Leicestershire, Tech Boy Michael Williams. Mihai Williams, Blegonia. And his opponent finally in the red corner, wearing the black shorts. Weighing in at 10 stone even, he is undefeated with a record of 2 wins and no losses. From Norwich, Roiland Charlton! Roiland Charlton, Gorgin Igonia. Stephen Pucci. Bless Ortsagi. Mihail William, Charlton, Mavro Solzaghi.
Seconds out, round one. Είναι ξεκίνησε ο πρώτος γύρος. Βλέπουμε τον Τσάλτον να μπαίνει κάπως επιθετικά. Δυνατά χτυπήματα από τον Τσάλτον. Δεν βλέπουμε καμιά απάντηση από τον Μιχαήλ. Ο Τσάλτον συνεχίζει να βάζει χτυπήματα. Τσάλτον με το μαύρο σορτσάκι, θέλει να έχει το πάνω χέρι. Έφυγε από τη γωνία ο Μιχαήλ. Κυνηγάει συνέχεια ο Τσάλτον. Από το challenge στον Μιχαήλ. Ωραίο καθαρό χτύπημα από τον Τσάλτον. Δεύτερο καθαρό χτύπημα, hook, αριστερό hook. Ένα δεξί hook, δεξί straight. Παίζει σώμα κεφάλι. Λέγουμε απάντηση από τον Μιχαήλ, αλλά ο Τσάλτον δεν υποκύπτει. Ωραίες απαντήσεις και από τους δύο αθλητές. Τσάλτον περνά ωραία χτυπήματα στο σώμα, στο κεφάλι. Παίζει με όλο το σώμα του αντιπάλου. Τέλος πρώτου γύρου. Πρώτος γύρος πάει στο Τσάλτον. Χορηγεί τον αγώνο. The Ability Group, The Hilton London, Sion Park. Άρχισε ο δεύτερος γύρος. Βλέπουμε τον Τσάλτον να συνεχίζει την επίθεση όπως και στον προηγούμενο γύρο. Προσπαθεί να απαντήσει ο Μιχαήλ με κάποιον τρόπο, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα. Περνά ωραία χτυπήματα ο Τσάλτον. Δυνατά χτυπήματα από τον Τσάλτον. Δυνατός αθλητής. Πάει για νοκάουτ. Αλλάζει και πολύ πίεση. Να αντέξει ο Μιχαήλ, ίσως να έχουμε και το... ίσως και να μπορεί να κερδίσει στο τελευταίο γύρο. Θα κουραστεί αρκετά ο Τσάλτον. Παίζει πολύ δυνατά ο Τσάλτον. Πάει για νοκάουτ γρήγορα. Σκύβει πολύ ο Μιχαήλ. Ο
No, he's like that short. No, no, do it. Okay. Thank you, Asgard. Ωραίος αγώνας. Ο Τσάρτον έχει το πάνω χέρι και στο δεύτερο γύρο. Αν αντέξει ο Μιχαήλ στους επόμενους γύρους, ίσως να τον δούμε και να κερδίζει τον αγώνα. Λόγω του ότι ο Τσάρτον παίζει πολύ δυνατά και σπαταλά πολύ ενέργεια. Και όταν παίζει με τέτοια βαρετά χτυπήματα, δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι και κράμπες στα χέρια, είναι διάφορα. Εντάξει, ο ήχος εντάξει. Ρε. Σανά ο Τσάρτο απαντά με βαριά χτυπήματα, αλλά έπεσε η απόδοσή του σε δύναμη παρά από ότι ήταν στον πρώτο γύρο και στην αρχή του δεύτερου γύρου. Συνεχίζουμε στον τρίτο γύρο. Second out, round 3. Πάμε στον τρίτο γύρο του έκτου αγώνα για απόψε. Διαδάκτυγματα από τον Τσάρτον και στον τρίτο γύρο. Αλλά ο Μιχαήλ ακόμα αντέχει από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω για πολύ, αλλά αν αντέξει αρκετά, ίσως να κάνει την ανατροπή στον τέταρτο γύρο. Σηκώτη. Ευτυχώς δεν είχε effect. Σαν ο Τσάρτον έχει γωνία τον Μάικ, τον Μιχαήλ. Ο Τσάρτον ρίχνει τον Μιχαήλ με νοκάουτ στον τρίτο γύρο. Επιτέλους οι γιατροί κατάφεραν να συνεφέρουν τον Μιχαήλ Ουίλιαμς έτσι ώστε να ανακηρυχθεί ο νικητής και να συνεχίσουμε στο επόμενο αγώνα. Ladies and gentlemen, please welcome your first fighter into the ring from Nicaragua, Ronaldo Cajina.
welcome his opponent from Essex, Daniel Khan. Yes, the Gorgini Gornia, Daniel Chan. I can make a track full of love and they still hate me. How the fuck you gonna tell me that you love me? You can't respect your mom and you're telling me you got me. That's fuckery. Fucking life, man, I spit up out my life. Fucking life, I'm protected by the hype. Not scared of any guy, I'll spare them more than life. I'm not talking about directions, but I show them all I'm right. Cause I ain't here when you hear bang bang there. Rob all your money like Santander. Fuck what you say, no gang gang there. Don't trust shit, never bang that bread. Man, when I front for the snap and insta. Man, when I snap it, shit, take a picture. Little fuck boys keep posting. Face, yeah, blow to the nose if you talk to the face. Wait, Aggie, I'm insane. I'm a blackie in the game. You gotta show me love, cause I'm carrying our name. I don't mess with these hoes, I got one wife. There's no time to slip up, cuz you got one life. I'm trying to shoot these guys, you don't need to have the knife. Over fights on the knife. Problema con Daniel, trying to stick up in the one, yeah. Ladies and gentlemen, Costas Evangelos Premier Boxing presents four premier rounds in the super featherweight division. And in the blue corner, wearing the white shorts and the blue trim, weighing in at 9 stone 7 pounds. Tonight he enters the ring for the 74th time as a professional from Nicaragua, Ronaldo Cayena. And his opponent fighting in the red corner, wearing the red shorts with a white trim, weighing in at 9 stone 9 pounds. He is undefeated with a record of 8 wins and no losses. From Essex, Daniel Khan. Your epic charge action with the chairs called the Your Tugging Bell Prep Bowls. Η αθλητέ χαιρετιούνται και ετοιμάζονται να αρχίσουν τον αγώνα. Second round. Yeah. Here's your brother, Zeros. Come on, Hot Wheels. ¿Qué pasa, amigo? Go, card. Βλέπουμε άγρη επίθεση από τον Κατσίνα, από τον Ντάνια. Επιθετικός αθλητής ο Τάνιον Τσάλ, ο Ρονάλτο Κατσίνα. Προσπαθεί να επιβιώσει από ό,τι φαίνεται. Πήρε το πάνω χέρι με την πρώτη, ο Τσάνγκ, ο Ντάνιελ. Έλε, Ντάνιελ! Έλε! Νοκεμά! Τούρο! Κόκκινη γωνία και το πάνω χέρι. Και πάει για νοκάουτ. Τους κάνει break ο διαιτητής. Μια δάκτυ βήματα από την κόκκινη γωνία. Καλιάζονται. Καλιάζει η μπλε γωνία. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο αντοχής. Παρατήρηση στην μπλε γωνία από τον διαιτητή. Κόκκινη γωνία, δυνατό δεξί, πέτυχε στόχο. Πάει για νοκάουτ η κόκκινη γωνία. Επιθετικός παίχτης πολύ. Τον Ντάνιελ Χαϊσάν. Dale, mi niño, dale. That's it. Pégale. Pégale. He shook.
one of his side. Left hand. But he's got time now. Ψάρας είναι μπλε γωνία. Αθλητής με τον μπλε σορτσάκι και το αλευκό. Πολύ επιθετικός το κόκκινο σορτσάκι. Second down, round two. Το χτύπημα δυνατό δεξί από την πλευρά γωνία στο κόκκινο. Knockout η κόκκινη γωνία. Knockout. Out of nowhere. Έφαγε μέτρημα, έχασε τον γύρο και να δούμε αν θα χάσει και τον αγώνα. Πολύ ωραία ανατροπή. Πήρε τα πάνω του μπλε γωνία. Οι αθλητές ανταλλάζουν χτυπήματα. Το διδής κάνει παρατήρηση. Γιατί πρέπει να ρίχνουμε γροθιές και όχι χτυπήματα σφαγιά με το πλάι μερικά του γανδιού. Πρέπει να παίζουν και τεχνικά. Vamos, amigo. Πήρε τα πάνω του για λίγο η μπλε γωνία. Κάνεσε αυτό το knockdown. Κόκκινη γωνία, χάσε αυτό την επίθεση πολύ. Αλλά άρχισε και να ανακτά σιγά σιγά ξανά. Ένα! Τέλος δεύτερου γύρου του 7ου αγώνα και πάμε. Μπαίνει επιθετικά η κόκκινη γωνία με σκοπό να τελειώσει το αγώνα και να πάρει την νίκη. Πόσο δέχτηκε δύο τυχερά χτυπήματα από την μπλε γωνία και στην knockdown το δεύτερο γύρο. Ξαναβρήκε την αυτοεπίθεσή του. Μέχρι τώρα μπλε γωνία δεν κάνει κάτι προς το παρόν, ίσως και να προσπαθεί να τον κουράσει για να το ρίξει στον τέταρτο γύρο. Πέτυχε δύο χτυπήματα καθαρά και δυνατά
de cualquier gonía. Leon jumped. Και σε αντικός παίχτης, η κόκκινη γωνία. Γωνία. Πολύ άμυνα από την πλε γωνία, ίσως και να μην μπορεί να βγει επίθεση. Ρίχνει μόνο κάτι απερπιστικά χτυπήματα. Δεύτερο γύρο είδαμε ότι βρήκα στόχο. Τύχη ή όχι, βρήκε στόχο και πήρε τον γύρο. Συνεχιστεί έτσι ο τρίτος γύρος, πάει στην κόκκινη γωνία. Τέλος του γύρου, 2-1 μέχρι τώρα, απομένει ένας γύρος. Εκεί βγαίνουν έξω, έδωσαν συμβουλές, νερό, σκούσαν τον δρόμο των αθλητών. Και πάμε για τον τελευταίο γύρο του 7ου αγώνα. Προηγείται η κόκκινη γωνία με 2-1 στους γύρους. Βλέπουμε την κόκκινη γωνία να μπαίνει πιο επιθετικά. Προσπαθεί να τελειώσει το παιχνίδι. Προσπαθεί να αποδώσει την πλεγωνία. Με τα δυσκολία προσπαθεί. Αλλά βρίσκει στόχο, ναι. Βρίσκει στόχο η μπλε γωνία με αυτά τα λίγα χτύματα που ρίχνει. Αλλά επίσης δέχεται και πολλά χτυπήματα. Αν τελειώσει με πόντους ο αγώνας είναι χαμένη η μπλε γωνία. Πολύ μακριά για δεξί, πάρα πολύ μακριά. Πέρασε τρία χτυπήματα με μια επίθεση. Πολύ ωραίος ο κόκκινη γωνία. Το κοινό αρχίζει και τρελαίνεται. Προσπαθεί να το μετρήσει η μπλε γωνία για νοκάουτ, αλλά δεν σταματάει να χορεύει η κόκκινη γωνία. Ωραίος, ωραίος λίπ από τον κόκκινη γωνία. Συμπλοκ everything. Μπλοκάρει όλα τα χτυπήματα στην κόκκινη γωνία. Και τέλος τέταρτου γύρου.
είτε ισοπαλία, είτε στην κόκκινη γωνία πάει ο τέταρτος γύρος που έπαιξε. Ladies and gentlemen, at the four rounds of action, we've had a go to the referee scorecard. Chaz Copley scores about 38 to 36 in favor of your winner and still undefeated, Tavion Khan. Τον νικητής του αγώνα κόκκινη γωνία, Daniel. Ladies and gentlemen, please welcome your next boxer into the ring. From Reading, smoking, Ibra Hermoyes. And now, ladies and gentlemen, please welcome his opponent from London, Sohail the Showster Hamad. Ladies and gentlemen, Kostas Evangelou on behalf of Premier Boxing presents six screaming rounds in the welterweight division. And in the blue corner, wearing the black shorts with a white trim, weighing at 10 stone 5 pounds. Tonight, he enters the ring for the 160th time as professional. From Reading, smoking, Ibrar Hermoyes. Here is a moment for another record wearing the white shorts with a yellow and red trim. Weighing at 10 stone 5 pounds. He has a record. Και έχουμε στην μπλε γωνία τον Χίπαρ και στην κόκκινη τον Σόχαϊλ. Σόχαϊλ, the showster, Hamad. Αυτός ο αγώνας θα είναι 6 γύρους των 3 λεπτών. Οι αθλητές χρειάζονται πολλή αντοχή για να αντέξουν τόσους γύρους. Second down. Και ξεκινάμε. Oh,
Σόχαλ, ψηλός αντίπαλος. Δίθεται με τον Χίπαρ, ο οποίος είναι πιο κοντός αντίπαλος. Και ας συνεχίσει να παίζει απόσταση, έχει το πάνω χέρι ο Σόχαλ. Ο Χάιμπαρ κρατάει το κέντρο και αφήνει το Σόχαρ να χορεύει γύρω από αυτό. Στα σκηνιά, ο Χάιμπαρ. Δεν βρήκε στόχο. Δεν βρήκε στόχο, ήταν γκλόβ. Είναι no points. Ωραίος ο Σόχαλ, φαίνεται έμπειρος παίχτης. Χαλαρός, πέρασε δύο jump άνετα, χωρίς καν να προσπαθήσει. Άνετη πόντι και ο Σόχαλ. Βλέπουμε το Χίπαρ να κυνηγάει, αλλά ίσως ο Σόχαλ τον αφήνει να τον κυνηγήσει και του τσιμπάει πόντους. Με αυτόν τον τρόπο ο Σόχαλ δεν κουράζεται και αφήνει το Χάιμπαρ να κάνει τη δουλειά γι' αυτό. Ήσυχος αγώνας. Άνετα χτυπήματα, πέρασε τρεις πόντους χωρίς προσπάθεια. Και τέλος πρώτου γύρου, ο πρώτος γύρος πάει στο Σόχαλ. Καθαρά. Και αρχίζει ο δεύτερος γύρος. Ο Διελής καλεί τους αθλητές. Και πάμε. Προς το παρόν είμαστε το ίδιο με τον πρώτο γύρο. Ο Σόχαλ παίζει απόσταση, αφήνει τον Χάιμπαρ να μπαίνει μέσα και απλά του παίρνει πόντους. Το Χάιμπαρ για να παίξει καλύτερα πρέπει να σπάσει απόσταση, για να παίξει κοντά. Αλλιώς δεν το βλέπω να παίρνει πόντο. Έξυπνος ο Χάιμπαρ, ξέρει να εκμεταλλεύεται το ύψος του. Παίζει ωραίο distance. Έξυπνος ο Σόχαλ. Απλά απόσταση και περιμένει. Μαζεύει χτύπημα και counter παραπευθεία. Όχι για νόκα, απλά για πόντο. Απλά παίρνει χαλαρά τους γύρους. Ούτε κουράζεται, ούτε βάζει κάτι. Ούτε πιέζει τον εαυτό του. Μπήκε κοντά επιτέλους ο Χάιμπαρ. Έδωσε δύο χτυπήματα άτσα, αλλά βρήκανε στόχο. Ωραίος πόντος από τον Σόχαλ. Άτσαλο χτύπημα από το Χάιμπαρ, κανονικά πρέπει να τα ακυρώσει και να φάει παρατήρηση από τον διαιτητή, αλλά τα αφήνει να περάσει.
bang him, Ahmed. Yeah. Body fed the high bar. Hani Kedon, left or Euro. Left or Euro, sir. Left or Euro, sir. Απελπιστικά χτυπήματα από το high bar, πολύ μακριά για, για δεξί χτύπημα. Ο Σόχα δεν τον αφήνει να μπει κοντά. Έχει εύκολα και το δεύτερο γύρο ο Σόχαο. Τέλος του δεύτερου γύρου, 2-0 στο Σόχαο. Second down, round three. Και πάμε στον τρίτο γύρο. 2-0 προς το παρόν για το Σόχαο, για την κόκκινη γωνία. Σόχαο είναι με το λευκό σορτσάκι. Ενώ ο Χάιμπαρ είναι με το μαύρο. Πολύ εύκολα χτυπήματα, λες και παίζει με αρχάριο. Πολύ σφιχτός είναι ο high bar, να πούμε την αλήθεια. Εύκολη δουλειά για τον Σόχαλ. Σόχαλ. Γενικά το επίπεδο στο box είναι διαφορετικό, είναι πολύ πιο ψηλό το επίπεδο του Σόχαλ στην πυγμαχία. Οπότε είναι τελειωμένο παιχνίδι νομίζω. Μόνο από τύχη, από ένα τυχερό χτύπημα και πολύ δυνατό μπορεί να νικήσει ο Χάιπα το Σόχαλ. Είναι πολύ διαφορά, η διαφορά του στο επίπεδο, στη μαχία, η εμπειρία του Σόχα είναι πολύ περισσότερη. Αλλά και ο Χάιπαρ δεν τα παρατάει εύκολα. Δεν έδειξε σε μια φόβη προς στιγμής. Βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο καλός το box του Χάιπαρ, αλλά δεν έδειξε κάποια σημεία φόβου. Yeah. Yes. Oh. Yes. 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 Seconds out. Four on the round. Four. Four. Yes, come on. Ο διαιτητής λέει τέταρτος και τελευταίος γύρος. Αλλά από ό,τι έχουμε δώσει σημειώσεις μας είναι έξι γύροι. Εύκολη δουλειά για το Σόχαη. Yeah.
Χορεύει ο Χαϊμαραντήρης. Απορεύεται. Μια άτσαλη επίθεση από τον Χάιο Μπάρκ. Κανονικά πρέπει να φάει παρατήρηση από τον διαιτητή, γιατί για άτσαλο παίξιμο. Εδώ είναι box, δεν είναι street fighting. Δεν το φτάνει καν. Απλά ο Χάιμπαρ από ό,τι φαίνεται παίζει μαζί του. Δεν ξέρει να μετρά απόσταση σωστή ο Χάιμπαρ. Μια χτυπήση στον αντίπαλό του. Ξέρω ότι πρέπει να πάει κοντά για να το χτυπήσει, αλλά πάει υπερβολικά κοντά. Σε σημείο που αγκαλιάζονται. Ό,τι φαίνεται ο Χάιμπαρ έχει τους πρώτους τρεις γύρους, ο τέταρτος γύρος πάει για ισοπαλία. Ισοπαλία ή προς τον Χάιμπαρ. Ο τρίτος γύρος. Αλλά ήδη προηγείται με 3-0, οπότε πρέπει να βγει μόνο με νόκαουτ για να νικήσει ο Χάιμπαρ. Κατέβασε τα χέρια ο Χάιμπαρ, κοροϊδεύει τον. Κατέβασε τα χέρια ο Σόχαλ και κοροϊδεύει τον Χάιμπαρ. Αλλά ένα τυχερό χτύπημα μπορεί να τελειώσει τον αγώνα και να χάσει αυτό το προσβάδισμα. Ο 3-0 που έχει. Yeah! Τέλος αγώνα. Ladies and gentlemen, after four rounds of action, we've had to go to the referee scorecard. Lee Avery scores about 40-36 in favor of your winner, Sohail the Showster. Ladies and gentlemen, please welcome your first boxer into the ring from Latvia, Kristaps Silgis. Promotion εδώ στο Μαντίνο είναι πολύ. Και πάμε στον ένατο αγώνα της απόψινης βραδιάς. Τέσσερις γύροι των τριών λεπτών. Οι χορηγοί των αγώνων είναι The Ability Group, Hilton London, Zion Park, Edmonton Eagles, ABC, Hellenic TV,
YS Associate, Spray Tech, Rich Fraud, The Alchemist Clinic, Keflash Fitness. Please welcome his opponent from Y2 in London, Chavez Campbell! Στην κόκκινη γωνία, Chavez Campbell, και στην μπλε γωνία με το λευκό σορτσάκι, Κρίσταρ Ζούλκης. And his opponent fight at the red corner, wearing the black shorts with a gold trim. Weighing in at 11 stone 4 pounds, he is undefeated with a record 2 wins, no losses. From Y2 in London, Chavez Campbell! Go on, Chavez! Your own champions are Chaz Cookie, World Champion Metal Ripples. Sorry, no me. Fight to the easy way! Go on, Chavez! Και οι αθλητές ετοιμάζονται για να αρχίσουν τον αγώνα. Second down. Chavez, κόκκινη γωνία, μαύρο σορτσάκι, ταχύς αθλητής, γρήγορος, ψηλός. Ξέρει να μετράει την απόστασή του. Μπλε γωνία, λευκό σορτσάκι, Κρίσταρ. Το λευκό σορτσάκι πρέπει να κλείσει απόσταση για να πετύχει. Για να έχει λίγο πλεονέκτημα στο μαύρο σορτσάκι. Τριπλόν jump από την κόκκινη γωνία. Ωραία επίθεση από το λευκό σορτσάκι, αλλά δεν βρήκε στόχο. Ωραίος αγώνας και από τους δύο αθλητές. Ξέρει ο καθένας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχει ανάλογα με το σωματότυπό του. Επίθεση από το λευκό σορτσάκι, αγκαλιαστήκαν, κάνει τους cutting break ο διαιτητής. Nice. Ωραία επίθεση από το λευκό σορτσάκι. Τώρα βλέπουμε το μαύρο σορτσάκι να παίζει λίγο πιο αμυντικά. Το μαύρο σορτσάκι είναι πιο γρήγορο, αλλά το λευκό σορτσάκι έχει δύναμη. Οπότε μπορεί να ισοσταθμίσει αυτή τη διαφορά που έχω στην ταχύτητα. Yes, chef! Come on!
Bokia. Ooh! Yes! Ooh! That is beautiful. Ωραία ανταλλαγή χτυπημάτων μεταξύ των δύο αθλητών. Αλλά λίγα από τα χτυπήματά τους βρίσκουν στόχο. Ωραίος ο πρώτος γύρος. Και πάμε στο δεύτερο γύρο. Ωραία και δύο αθλητές, ξεκινάνε με ωραία χτυπήματα. Εδώ σηκώτη, νοκάουτ. Εδώ σηκώτη, νοκάουτ. Έχει πολύ ανοιχτό καιρό, νομίζω ότι έχει ανοιχτό τον αγκόνα. Αν φάει εδώ σηκώτη, τέλος. Εδώ στο Λίβα, εδώ. Ναι. Ναι. Το ψάχνει. Ναι. Ανοίγει, όχι. Σηκώνει το χέρι του πολύ ο Μαύρος. Ναι. Τι ώρα που κοιτάει jump, δες το χέρι του αριστερού που σηκώνει, αν το καταλάβει ναι. Ο Λευκός, το λέει, ναι, ναι, αν το καταλάβει ο Λευκός, θα έχει θα πρόβλημα, θα έχει πρόβλημα. Δεν θα το καταλάβει όμως. Πας στο στρες. Ωραία ανταλλαγή χτυπημάτων και από τους δύο αθλητές. Ωραίο, ωραία χτυπήματα και στο σώμα από, τη λευκή, από το λευκό σορτσάκι. Ωραία χτυπήματα yes, από τον Chavez. Ωραίο παιχνίδι, ωραία χτυπήματα. Ξέρω ότι πρέπει να σπάσει απόσταση για να χτυπήσει ο Λευκός το τσάκι και αυτό κάνει. Το Μαύρο του Τσάκη πρέπει να παίξει απόσταση όμως για να τον κρατήσει μακριά, μην τον αφήσει κοντά. Επειδή παίζει περισσότερη ταχύτητα και είναι πιο ψηλός αντίπαλος. Yes, yes. Ωραία επίθεση, αλλά δεν βρήκε στόχο, ούτε και ένα χτύπημα. Απλά έχασε αντοχή. Χτυπήματα απεκτησίας μόνο και μόνο για να πάρει πόντους. Βλέπουμε τον Μαύρο Σωστάκη τώρα να παίρνει το πάνω χέρι, περνώντας κάποιους πόντους. Yes! Ωραίο δεξί χτύπημα. Game break. Second down, round three. Σελίζεται ωραίο ο τρίτος γύρος του παιχνιδιού. Και δύο αθλητές ανταζάζουν ίσα χτυπήματα, ίσοι αθλητές. Τίποτε. Ωραίος αγώνας. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα. Είναι ισόπαλοι οι αθλητές.
Πολύ ωραίος αγώνας. Είδαμε ένα απελπιστικό χτύπημα από τη λευκή, ο λευκός στο τσάκι. Ωραίο πιάσιμο, αλλά δεν. Yes, come on! Ξέρει να κρατάει καλή απόσταση το μαύρο στο Τσάκι. Yes, yeah, come on, man. Κουράστηκε το λευκό στο Τσάκι. Εξού και ο λόγος που αγκαλιάζονται για να ξεκουραστούν. Θέλουν να κερδίσουν κάποια δευτερόλεπτα να πάρουν μια ανάσα. Στον τρίτο γύρο κουράστηκαν και οι δύο αθλητές στον τρίτο γύρο. Τα δίνουν όλα. Τέλος τρίτου γύρου. Ωραία και οι δύο αθλητές. Τέταρτος και τελευταίος γύρος. Και παρακολουθείτε τους αγώνες πυγμαχίας από το Hellenic TV στο 264 Freeview Channel. Είμαστε στο τέταρτο γύρο του αγώνα κατηγορίας Middleweight μεταξύ του Τσάβιτς και του Κρίσταν. Печень, смотри, блин, Крис, печень. Печень, печень. Κλέβει κάποιους ωραίους πόντους και άνετους το μαύρο σορτσάκι. Come on, Shaq! Fucking hell, man! Go a lap, go 5 times on you. No one understands this guy. Come on, bro. Fucking give it to him, Shaq. Give it to him. Go a lap. Go 5 times on you. Дергай сверху, дай снизу, блядь. Он открыт. Yes, Shaq! Come on! Καλή προσπάθεια, δεν βρήκε στόχο. Άνετος ο Τσάβ. Παίρνει πόντους απλά, δεν βιάζει να οδηγιώσει, απλά παίρνει, κλέβει πόντους και φεύγει. Ξέρει ότι έχει την νίκη. Yeah, Shaq, give him that right hand, bro, come on! Look at him, fucking hit him, Shaq! Καλή απόσταση. Doing this guy's fucking skin pink, Shaq, come on, bro! Fuck this dude up, bro, come on, man! Yes! Yeah, Shaq, come on! Come on, Shaq! Voilà! Поднимай, блядь, последний раунд, темпо поднимай. Да, блядь! Крис, yeah. Поднимай темпо, двигай его выше, трудно, блядь. He's telling him to quit, Shaq. Trust me. Trust me, Shaq. Дергай, блядь, дергай, бей, последний раунд, там минута осталась. Чё, блядь? Дергай. There's a reason why Putin has to come over here, Shaq. Fucking hit him. Oh, you've got politics now, mate. Yes, Shaq. Τέλος ένα φιγούρο. Well, ladies and gentlemen, the four rounds of action. We've had a go into the referee scorecard.
Chaz currently scores about 40-36 in favour of your winner and still undefeated. Yeah! Το νικητής είναι η κόκκινη γωνιά με το μαύρο σορτσάκι, Chab Chamze. Ladies and gentlemen, please welcome your first fighter into the ring from Nottinghamshire, Luke Middleton. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I'd never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling when I called the police when I was trying to make somebody see my daughters. And all the struggle, you know what I'm saying? It's all doing big and big. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Something better than everything up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape drop to my tape drop. So if it don't come and stop, way back. When I had the red and black, I'm a tapper. Eat the hat to match. Remember rapping? Και έχουμε στην μπλε γωνία Luke Middleton. And now, ladies and gentlemen, please welcome his opponents from Walthamstow, London, Hamza. Οι αγώνες είναι μια χορηγία του The Ability Group, Hilton London, Zion Park, Edmonton Nichols ABC, Hellenic TV, YS Associates, Spray Tech, Ridgeport, The Archimistic Clinic and Flash Fitness. Και περιμένουμε τον επόμενο αθλητή της κόκκινης γωνίας, Shumjan Awan. She heard of me, she know about my infamous life. I shoot out in New York with various types. Fast money, fast with guns, party at night. Ladies and gentlemen, Costas Evangelou on behalf of Premier Boxing presents 4 3-minute rounds in the Super Welterweight Division. And in the blue corner, wearing the black shorts with a silver trim, weighing in at 11 stone even, he has a record 2 wins and 1 defeat from Nottinghamshire, Luke Middleton. And he's about to find out the red corner, wearing the black shorts with a white trim, weighing in at 11 stone 3 pounds. Tonight he makes his professional debut from Walthamstow, London, Hamza the Lion. Δεν είναι δύο αθλητές, πάνε στο διαιτητή, ακούνε τις οδηγίες και ετοιμάζουν το για να αρχίσουν. Μπλε γωνία, Λουκ, κόκκινη γωνία, Χάμσα. Come on, Χάμσα, show him how it's done, boy. Go on, Hamza. Go on, Hamza, you can do it, Hamza. Show him how it's done, boy. Come on, Hamza. Τα λάθη χτύματα και δύο αθλητές, συσταρισμένα με προσοχή τα χτυπήματα. Ακόμα προσπαθούν να διαβάσει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Πέρασε ωραία χτυπήματα ο Τζάχνο.
Το Χάμσα δύο ωραία χτυπήματα. Τα κόκκινα γάνγκια. Στα μπλε γάνγκια ο Λουκ, στα κόκκινα γάνγκια ο Χάμσα. Από τα κόκκινα γάντια. Ακόμα ένα ωραίο uppercut από τα κόκκινα γάντια. Τέλος πρώτου γύρου. Ωραίος ο πρώτος γύρος ισόπαλος, από ό,τι φαίνεται. Second out, round two. Και πάμε στο δεύτερο γύρο του αγώνα. Χάμιζα στα κόκκινα γάνγκια και κόκκινη γωνία. Λουκ, μπλε γάνγκια, μπλε γωνία. Αρχίζει να βγαίνει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ανταλλαγή χτυπημάτων και από τους δύο αθλητές. Αλλά μόνο μέχρι μία επίθεση. Άτσα άλλο χούγα από το Χάμσα. Ωραίος πόντις από το Χάμσα, εύκολος. Δύο πόντι εύκολοι για το Χάμσα και τα κόκκινα γάνγκια. Εύκολη πόντι. Παίρνει εύκολους πόντους, πρέπει να τα απαντήσει ο Λούκα, ιδίως θα χάσει το γύρο. Οι αγώνες πυγμαχίας είναι μια προσφορά από The Ability Group, Hilton London Senior Park. Είναι ευχάριστο ότι βλέπω ότι βλέπουμε Κύπριους προπονητές να φέρουν τους αθλητές τους σε αγώνες πυγμαχίας. Είναι ωραίο το ότι βλέπουμε
ότι στηρίζουν αυτό το άθλημα και δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να ακολουθήσουν ένα όνειρο που έχουν. Second out, round three. Και πάμε στον τρίτο γύρο. Ωραίο τσίλημα από τον Λουκ προς τον Χάντσα. Ο Λουκ είναι τα μπλε γάνγκια, ο Χάντσα είναι τα κόκκινα γάνγκια. Προσπάθειες και από τους δύο αθλητές, δεν υποκύπτει κάποιος. Ο Λουκ παίζει πιο αμυντικά. Ο Χάμσα προσπαθεί να μπει στην επίθεση. Αλλά πιστεύω αν ο Λου παίξει λίγο πιο επιθετικά θα έχει πρόβλημα ο Χάμσα. Προς τον Λουκ. Κουράστηκε ο Λουκ. Πιο προμονημένος φαίνεται ο Χάμσα. Τέλος τρίτου γύρου, σχίζει ο τέταρτος και τελευταίος γύρος του αγώνα. Τελευταίος αγώνας, πρέπει να δώσουν όλα οι αθλητές. Κατηγορίας 75 κιλών οι αθλητές. Κουρασμένοι και οι δύο. Ωραία κινήματα από τον Λουκ, από τα μπλε γάντια.
πλασμένοι και δύο αθλητές. Προσπαθάει να το παίξει πιο χαλαρός και κατεβάζει τα χέρια του. Ίσως είναι και επικίνδυνο γιατί είναι και κουρασμένος ταυτόχρονα. Τρώει κάποια χτυπήματα. Αγώνας, κάπου τους δύο αθλητές. Ladies and gentlemen, after four runs of action, we've had to go to the referee's scorecard. Chaz Koki scores about 40-37 in favor of your winner, Hamza. Your next fighter into the ring from Yorkshire, Lethal Danny Little. You're getting way too big for your attention. Tommy Milch, μπλε γωνία, Danny Little. Έξι γύρι των τριών λεπτών, κατηγορία Super Welterweight. Ladies and gentlemen, Kostas Evangelou's Premier Boxing presents six premium rounds in the Super Welterweight Division. And in the blue corner, wearing the black shorts with the silver trim, weighing in 11 stone 1 pounds. Tonight he enters the ring for the 60th time as a professional. From Yorkshire, Lethal Danny Little. And his opponent fighting in the red corner, wearing the black shorts with the blue trim, weighing in the 10 stone 11 pounds. He has a record of 13 wins with 2 defeats. From Hertfordshire, Tony Tugans Mitch. Come on, Tony.
whatever you're talking about. Stephen Pucci. Hey. Second out, round one. Yeah, αρχίζει ο πρώτος γύρος. Στα κόκκινα γάντια είναι ο Τσόμνι και ο Ντάνι είναι στα μαύρα γάντια. Don't rush. Βλέπουμε τον Τόνι να αρχίζει με επίθεση. He's trying to pull you back, yeah? Απαντάει ο Ντάνι, αλλά όσο για να πιέσει το αντίπαλό του να συνεχίσει την επίθεση, από ό,τι φαίνεται προσπαθεί να τον κουράσει. Όσο φαίνεται ο Τόνι, ο Ντάνι έχει το, ο Τόνι έχει το πάνω χέρι, όσο βλέπουμε. Και ο Ντάνι Λίτο. What's the next fight? Ο Τάιρο. Up and down, up and down. Ήσυχο παιχνίδι για τους δύο αθλητές. Ωραία απόσταση από τον Τόνι. Άσκοπο φούκα από τον Λίτσο. Flash, και ο αγώνας συνεχίζεται στο δεύτερο γύρο. Ξεκινάει ο Τόνι με επίθεση. Και δύο αθλητές πήραν πόντο από την αρχή του αγώνα. Αρχίζουν και παίρνουν πόντους από την αρχή του αγώνα, του γύρου. Don't fall back. Από ό,τι φαίνεται τώρα ο Λίτσολ πιέζει λίγο περισσότερο από τον προηγούμενο γύρο. Έξι γύρι παιχνίδι. Δεκαοχτώ λεπτά. Boxing. Πολύ κουραστικό. That's it. Open up. Close the eyes first and then punch. Fake. Ωραία. No. Παίρνει κάποιους πόνους ο Λίτσολ με δυνατά χτυπήματα. Get him in the clinch. One, two guns. Walking forward. It's not fucking dancing, no.
Ωραία, αλλά έχει ομάδα και από δύο αθλητές. Seconds out, round three. Ξεκινά γύρος τρία. Έχουμε το Tommy στα κόκκινα γάντια και το Lethal στα μαύρα γάντια. Watch the right hand. Keep your hands up. On the toe. Watch the right hand, Tony. All he have is fucking hook, which is overhook. Watch the right hand. There is no jab, there is no fake, there is nothing, there is no pin. Only watch the right hand. That's it, that's it, that's it. Compress again, again, again. Go on, two guns. Hands up, get the clinch, don't stay there. That's it, watch this right hand. He's gonna try again and again and again. All he can do. Watch the right hand. That's it. They might have some sort. Whoops, nothing there. Good. Keep jabbing. Tony, keep jabbing. Jab. That's it. And right hand again. Don't wait. That's it. Place your one. Why the corner is so quiet? They're not talking, isn't it? The corner is quiet. Yeah, but it's too quiet. Tony, watch the right hand. Put your hands up. Go to the corner. You need to go to the corner. Yeah. Τα λαγή χτυπημάτων και από τους δύο αθλητές. Βλέπουμε τον Τόμι να παίζει σώμα κεφάλι. Περνά πόντους. Προσπαθεί να απαντήσει ο Λίτσο. Hands up. Leave your left hand up. Watch. Elbow. Put your hands up. That's it. Τέλος του Λουγερού. Second out, round four. Και πάμε στον τέταρτο γύρο.
Marco Ginagandia, Tony, Little Star Mavragandia. Little Star Mavra, Tony Star Red. No, Tony in Don't fucking wait here. Don't wait, you don't stay on the ropes. Get the angles. Get the fuck out from there. Don't wait, man. Don't wait. Go, you first. You are the number first. Come on, two guns. Get the clinch. Clinch. Come on, that's man. It. Get the clinch. That's well played, it. Ref. Push him back. Punch again. All you have to do. That's it. That's it. Get the clinch. That's it. That's it. Way too ref. Ωραίο συγκυρισμένο παιχνίδι για παρουσία, αθλητές. Σκάκι είναι. Σκάκι είναι. Ανταλλαγή χτυπημάτων. That's it. Good angles, please. Let you do it. You know what he's doing. That's it. Careful. Please. Άρχισε ο Λίτορ και ζωντανεύει λίγο το παιχνίδι του. Τα μαύρα γάντια. That's it. Way too rapid. Go again, first again, Tony. You get this fight. Get your hands up. It's the fourth round. Yeah, a couple of them, yeah. Fourth. Κουρασμένοι και οι δύο αθλητές και από τις δύο πλευρές. Βλέπουμε τον Τόνι να αρχίζει να κατεβάζει τα γάντια σιγά σιγά από την κούραση. Οι ώμοι κουράζονται. He's briefing crowd right now. Not better than you. Keep going. Look at the liver. That's it, there again. Cross on the top, liver in the bottom. That's it. Go. Δύο χτυπήματα στο Σιγκόντι. Πέτυχε ο Τον. That's it. Perfect. Angry. That's what you want. Breathe. That's it. Calm, completely calm. Breathe, Tony. Breathe. This is what you have to do. And it's going well. Just keep doing that. Hands up. Let him be angry. That's the way to lose. Straight away. Hands up. Hands up. That's it. Don't go to this close fight, man. Keep the distance. Keep the fucking distance. Oh. Hands up. Για το δεξί, από το Little. Ωραίος αγώνας. Only good reactions. Reactions all the time. Oh, keep your left hand up. You drop in your left hand. Again. Body. Body, that's it. Again there. Well played, ref. Tony, don't go to this close distance. This is what you don't want, why you need it. Yeah, keep your distance and keep playing that. You're doing well. Keep your middle distance, yeah. Hands up, that's it, bitch, that's it.
πέμπτος γύρος και οι δύο αθλητές πολύ κουρασμένοι. Tony, long distance, Tony, long distance, that's it, Ramon, that's it, clinch, that's it, long distance, guys, that's it. Προσπαθεί με overhand να πάρει το knockout. Τέλος πέμπτου γύρου. Έκτος γύρος. Έκτος γύρος. Ακόμα τρία λεπτά απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Πολύ καλή αντοχή και των δύο αθλητών. Έκτος γύρος και ακόμα τα χέρια είναι πάνω. Tony, just to push him back and punch. That's it. Hands up. Body, body again. Yes, that's it. Yes, that's it. Body, yes. Again, again, again. Again, don't fall back. Don't walk. Clinch him. Clinch. Clinch. Full clinch. That's it, that's it. Perfect. Time is going well. Time is working for you now. Control your fight. That's it! Don't rush, don't rush! That's it, up and down, up and down! Get body all the time! I'm sorry I'm very loud, guys. Sorry about that, but stay very quiet. I can't wait for this. Is it revenge? It's not just a fight. Let's go, Tony! Put your hands up. Heavy punches only. Hands up, hands up, hands up. There is no time for live punches. Yeah, heavy. Nice. Hands up. Put your left hand up. Watch this right hook. Go, push him, push him. Yeah, that's it. Get the clinch or push him back. All he can do, clinch you, cook, that's it. Hands up! Oh, it's a wrestling now, what the fuck, it's not stage fight. We don't start wrestling yet, but not today. Woo! Money, hands up, hands up. Hands up. Push him away. Push him away and get him into the right width. Come on, Tony, let's go. Forward, go forward. It's the last minute probably of the round. Let's go. Hands up. Τελείωσε ο αγώνας και από τους δύο αθλητές. Παρασυρθήκαμε και παρακολουθήσαμε τον αγώνα. Hands up. Και να μην ξεχνάμε τους χορηγούς μας, αυτά τα υπέροχα θεάματα. Οι χορηγοί μας είναι The Ability Group, Hilton London, Sion Park, Edmonton Eagles, ABC, Hellenic TV. Ladies and gentlemen, the six rounds of action, we've had a go to the referee scorecards. Lee Emery scores about 59-56 in favor of your winner by decision. Tony Milch! Και νικητής, κόκκινη γωνία, κόκκινα γάντια, Tony Milch.
boxer into the ring from Derby, yeah. Elvis Dubé. Τελευταίος αγώνας για απόψε. Lightweight, light heavyweight αγώνας. Ξεκινάει ο αγώνας. Ριχάρδο, η κόκκινη γωνία, κόκκινα γάντια, μπλε γάντια, μπλε γωνία. Elvis Dube. Βαρντή κατηγορία επίσης, όπως και η προηγούμενη, ίσως δούμε και εδώ νοκάουτ. Αλλάζουν δυνατά χτυπήματα οι δύο αθλητές. Τους αγώνες χορηγούν The Ability Group και Hilton London Sion Park. Να μην το ξεχνάμε, μας δίνουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτούς τους αγώνες. Προπονητές έξω, βοηθή έξω και γύρω δεύτερος. Βαριά κατηγορία αθλητών, ένα τυχερό χτύπημα μπορεί να τελειώσει τον αγώνα. Με τον Ριχάρτο να παίζει πιο τεχνικό παιχνίδι από τον Elvis.
too boring. Yeah. Είδαμε καλύτερους αγώνες. Παρακολουθείτε τους αγώνες μια μαχία ζωντανά από το Hellenic TV 264 Freeview Channel. Και τέλος δεύτερου γύρου. Round 3. Κοντινό παιχνίδι για τους δύο αθλητές. Άρχεται να ζωηρεύει λίγο. Κτυμάτων. Είχατε και ο σύντομο αγώνας από ό,τι φαίνεται. Κουράστηκαν και οι δύο αθλητές. Σε σηκώθηκε το πλήθος. Τρίτος γύρος και σέρνονται. Κουραστήκαν και οι δύο αθλητές. Με τα δυσκολίας κρατάνε τα χέρια επάνω. Τέλος τρίτου γύρου.
Second out. Βοηθεί. Fourth and final round. Βοηθεί έξω. Τέταρτος και τελευταίος γύρος και τελευταίο μάτσι αυτό το βράδυ. Για την μπλε γωνία, για τα μπλε γάντια. Αποφασίσαν να δώσουν ένα τέλος σε αυτόν τον αγώνα. Αφού δεν είναι ξεκάθαρο με πόντους, θα οδηγήσουν με νοκάουτ. Τρία λεπτά, αρκετός χρόνος για να κάνουν σε αυτή την κατηγορία. Να δώσουν ένα τέλος σε αυτόν τον αγώνα. Σε αυτή την κατηγορία κιλών. Κόκκινα γάντια, σκύβει πολύ, ίσως φοβάται τα χτυπήματα, επηρεάστηκε από κάποια χτυπήματα, ίσως φοβάται ότι δεν μπορεί να αντέξει περισσότερο. Σφίγγονται για να ρίξουν χτυπήματα ένα στον άλλον, κουραστήκανε και οι δύο υπερβολικά. Πολύ πιθανό να το δώσει και η ισοπαλία, αν δεν έχουμε κάποιο νοκάουτ. Κανένας από τους δύο αντιπάλους δεν ξέρει τι σημαίνει απόσταση. Απλά μπαίνουν μέσα και παίζουν street fight, πώς να το πω. Ο Έλβις χάνει τα πόδια του, Έλβις, ή από την κούραση ή από τα χτυπήματα χάνει τα πόδια του. Τέλος τέταρτου γύρου. Ladies and gentlemen, after four rounds of action we've had to go to the referee scorecard. Lee Every scores the bout 39-37 in favor of your winner by decision and still undefeated, Ricardo Coker. Your nickname is Richard Coker. Coker, the gunja, Coker, the gunja. Please all in a very lonely fashion, have a safe journey home. That's all from me. Good night! Παρακολουθούσατε τους επαγγελματικούς αγώνες πυγμαχίας στο Live Valley Sports Center. Από εμάς ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα. Here we are once again, ladies and gentlemen. Pickett's Lock Sports Center. I'm here with Dr. Gostas Evangelou, Premier Boxing Promotions, and Edmonton Eagles Boxing Jing. Gostas, how was the evening for you tonight? It was a nice and amazing evening, quite diverse with the opponents and the backgrounds, but I think it was a successful evening. It was packed, it was capacity, so it was, and people stayed to the very end, which they normally watch a few bouts and leave. It was fantastic. It was, so we're pleased of how it went. We had everything tonight. We had upsets, we had wars, chess matches,
We had drums, we had Michael Jackson impersonator, we had everything. What was your standout fight tonight? Standout fight was, I think, Yilmaz and Aaron. They were standout, but obviously Ricky's good, he's 6-0 now. But they did very well, performed technically, very good. So it was they were good, they're going onwards and upwards. So we're looking forward to the next show that they'll be competing in. And when is the next show? The next show, we've got one booked in March, 9th of March. But I'm talking with the venue here to see perhaps maybe end of January maybe to have a second one here. Yeah. Outstanding, outstanding. The Edmonton Eagles gym was represented very well tonight, and I thought we showed a good presentation of the quality that we have there. Yes. Well, it advertises the standard of the gym. They train on the highest level, and they perform on the highest level. And if you do that, you're setting yourself up to be championship boxers. We're not using boxers just for opponents. We're using boxers to get somewhere for titles. Ricky now is 6-0, so we might be thinking about Southern Area or something along those lines. So hopefully, watch this space, and it's going to come sooner than later. Have we got any spoilers for the next event? Is there anything that you can tease the crowd with? What can we look forward to the next time? Well, it's a good thing that it's Hellenic TV, because I've just, as you know from past interview, I've just signed on two boxers, Dimitri and Rafael from Greece, and I'm hopefully Dimitri's going for his interview next week with the board, and if he gets his license, either one or both will be hopefully on the next show. And a little bird told me that your son Andreas is also having an interview next week. That's right. He's interviewed on the fourth same day as Dimitri is. And if he gets his license, hopefully he'll be a Greek. He'll be a Greek knight. Yamas! That'd be good, yes. Okay. Is there anything else you'd like to say to your fans? Well, first I want to thank Hellenic TV for taking the time to be and take this journey with us. That's the first thing. And thank all your viewers for watching. And just support, be with them, take the journey with us, because we're looking at good, great things in the future, especially in the next coming year, 2019. 2019, ladies and gentlemen, the year of Premier Boxing Promotions. The atmosphere was electric tonight, and I hope you all can join us the next time. Thank you.